Τους αγρότες της Θεσπρωτείας που συμμετέχουν στον αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού συνάντησαν και άκουσαν τα αιτήματά τους ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδονής, ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Τσίμαρης, ο δήμαρχος Ιγουμενίτσας Παναγιώτης Νταΐς, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιγουμενίτσας και ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Ιγουμενίτσας Γιάννης Γεωργίου. Οι εκπρόσωποι των αγροτών εξέθεσαν τα αιτήματά τους και επανέλαβαν στην αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ ότι η παραγωγική τάξη των αγροτών οδηγείται σε αφανισμό. Ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο. Ζητάμε την κιλοβατόρα στα 7 λεπτά για να μπορέσουμε και εμείς να επιβιώσουμε και κυρίως οι συνάδελφοι, το εμείς δηλαδή αφορά αυτούς κυρίως. Ζητάμε επίσης, γιατί αυτή τη στιγμή είχαν μπλοκαριστεί από τον Οκτώβριο 16.000 αφημοί και δεν είχαν πληρωθεί όχι μόνο στη βασική ενίσχυση δικαιώματα και σε όποιο άλλο πρόγραμμα είχαν μπει. Και είχε σχέση γιατί η βασική ενίσχυση, το ΟΣΔΕ, είναι η βάση για όλα. Αν δεν πληρώνεις εκεί, δεν πληρώνεις πουθενά. Η δικαιολογία τους ήταν βέβαια ότι ο κύριος Ψιλοδράκος πρόεδρος, ο οποίος ξηρώθηκε, κακώς κατά την άποψή μου, αυτό είναι άλλο πράγμα, δεν πληρώθηκαν διότι έπρεπε να γίνει κάποιος έλεγχος. Εμείς ζητάμε να γίνει ο έλεγχος, αλλά ζητάμε να πληρωθούν κιόλας οι άνθρωποι. Και όσοι δεν είναι εντάξει, ας μην το πληρώσουν. Δυστυχώς όμως από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο δεν έγινε ο έλεγχος. Αποτέλεσμα αυτό ήταν βέβαια να ξεσκοθεί και ο αγροτικός κόσμος, γιατί σου λέει το Δεκέμβριο περιμένω να προσκοφλήσεις τώρα 3 μήνες και δεν μπορείς να το κάνεις, άρα δεν μπορείς να το κάνεις καθόλου. Το ζήτημα ήταν ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μέσα σε αυτά τα 16.000 αφημοί είναι πολλά τα οποία είναι από την Κρήτη. Το 2021 εδώ, επειδή εγώ ασχολούμαι με το ΟΣΔΕ, μπορώ να σας πω ότι υπήρχαν τουλάχιστον 21 κριτικοί που είχαν δηλώσει βοσκοτόπια στη Θεσπρωτεία. Από τους δύο βουλευτές ζήτησαν να μεταφέρουν τα αιτήματά τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ενώ ο Δήμαρχος Ιγουμενίτσας Παναγιώτης Νταΐς αναφέρθηκε στα προβλήματα που δημιουργούνται από τις αρμοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Ο αγρότης ζητάει 100 τετραγωνικά για να κάνει αποθήκη. Δεν του δίνει την άδεια γιατί είναι αναδασωτέα σε ιδιωτική έκταση. Και απ' την άλλη ο αντιπεριφερειάρχης, όχι, η αποκεντρωμένη, πηγαίνει και κάνει 4.200 στρέμματα άρση αναδάσωσης μετά το πέρας της 20ετίας για να αποδοθεί, γιατί ο επενδυτής που θα έρθει να βάλει το φωτοβολταϊκό, ο Γερμανός, θέλει να έχει το πεδίο έτοιμο μπροστά του, να μην έχει κολλήματα με δασαρχία και με υπηρεσίες. Αυτά το σκοπό έχουν, να τα δώσουν, όχι όλα, τα περισσότερα. Μιλάμε για φωτοβολταϊκά, 420 στρέμματα, 230 στρέμματα, 340 στρέμματα, 4.200 στρέμματα έκανε πριν 3 χρόνια άρση αναδάσωσης. Και ολοκληρώθηκε η 20ετία και δίνεται για επενδύσεις. Να παλέψουμε όταν μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για γνωμοδότηση επί φωτοβολταϊκών λαμβάνεται με μια αυξημένη πλειοψηφία, τότε να είναι δεσμευτική για την αποκεντρωμένη. Διότι ό,τι και να πει το Δημοτικό Συμβούλιο, ό,τι και να πει η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, είναι απλές γνώμες. Ακριβώς. Αποφάσεις παίρνει η αποκεντρωμένη, η οποία δεν έχει κανέναν κοινωνικό έλεγχο, έτσι, καθαρά κυβερνητική εκπροσώπηση. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πόση γη είναι αυτή που πρέπει να πάει στα φωτοβολταϊκά. Άμα ρωτήσετε την Διεύθυνση Γεωργίας, δεν ξέρει. Πώς είναι αυτή που αναλογεί στα φωτοβολταϊκά. Εδώ είναι και το θέμα της έλλειψης πολυοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού. Επειδή τώρα, μετά από τόσα χρόνια που φωνάζουμε όλοι, αρχίζει να υλοποιείται, υπάρχει ανάδοχος αυτή τη στιγμή. Εμείς και την προηγούμενη τετραετία ως Δημοτική Αντιπολίτευση είχαμε κρατήσει σχεδόν σε όλες τις προτάσεις αρνητική στάση, παρά μόνο σε μία η οποία προερχόταν από αγρότες. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι αυτή δεν ήταν αγρότες. Ένα λεπτό. Το ζήτημα είναι ότι ελλείψη χωροταξικού σχεδιασμού που θα καθορίσει πού μπορούν να μπουν φωτοβολταϊκά με κριτήριο ποια χωράφια είναι ανεκμετάλλευτα ή δεν είναι υποαξιοποίηση, όλα επιτρέπονται. Στη λογική του όλα επιτρέπονται, γέμισε κυρίως η περιοχή από το Μαργαριτίου, Μορφατίου, Ελευθερίου, Σπαθαρέα, έτσι.
και έχει γίνει τώρα ένα τοπίο που είναι και αποθητικό περιβαλλοντικά ως εικόνα, αλλά και προβληματικό για εσάς. Άρα τώρα είναι ευκαιρία να βάλουμε μία τάξη, να βάλουμε τα ποσοστά που λέτε της φέρουσας ικανότητας της δικής μας περιοχής για φωτοβολταϊκά και με την προϋπόθεση βεβαίως ότι τα φωτοβολταϊκά θα δώσουμε προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες και με την υποχρέωση συνδεσιμότητας με το δίκτυο. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να συζητάμε για φωτοβολταϊκά χωρίς να έχουμε εξασφαλίσει από τον προτέρων τη συνδεσιμότητα. Αν τώρα περάσει αυτό το νομοσχέδιο που λένε, που έγινε υπό την πίεση των κινητοποιήσεων για ενεργειακές κοινότητες με σύμπραξη τοπικής αυτοδιοίκησης, το ΕΒ, που και αυτοί θα πρέπει να αναστηθούν, έτσι, γιατί είναι πεθαμένοι και αγροτών. Και με πολλά χρέη. Και με πολλά χρέη. Να κάτσουμε να το συζητήσουμε. Εμείς, όπως είπαμε και προχθές, στη διάθεσή σας είμαστε. Να κάτσουμε να συζητήσουμε και να φτιάξουμε όχι μία, πολλές κοινότητες τέτοιες προς όφελος και δικό σας και δικό μας, γιατί και εμείς έχουμε ανάγκες και στα δημοτικά κτίρια και στα ευάλωτα νοικοκυριά. Να τα δούμε όλα αυτά. Και να φέρουν σε όλα τα άλλα. Έτσι, έτσι. Οι αγρότες της Θεσπρωτείας, να θυμίσουμε πως συμμετείχαν στο συλλαλητήριο της Τρίτης μεταβαίνοντας με λεωφορείο στην Αθήνα, μισθωμένο από το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Ενώ το κλιμάκιο του Πασόκ που βρέθηκε κοντά στους αγρότες το βράδυ της Δευτέρας δήλωσε την αμέριστη συμπαράστασή τους στον αγώνα τους και δεσμεύτηκε να μεταφέρει τις θέσεις και τα αιτήματά τους στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ξέρετε, εμείς ως Πασόκ ήδη από το 2011-2012 είχαμε την κάρτα του αγρότη. Μπορούσε πραγματικά να εφαρμοστεί αυτό με το πετρέλαιο. Θα μπορούσε να εφαρμοστεί. Τα δεδομένα υπάρχουν, υποδομής υπάρχει, δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να ξεκινήσει αυτό. Ξέρουμε ότι τα αιτήματά σας είναι δίκαια. Ξέρουμε ότι θέλετε συνθήκες οι οποίες θα είναι σε ένα πλαίσιο το οποίο θα δημιουργεί μια ασφάλεια στον προγραμματισμό και να μην έχουμε το πάνω κάτω που υπάρχει στην καθημερινότητα από τα νέα δεδομένα τόσο του καιρού όσο και της κρίσης, κρίση ακρίβειας, κρίση ενέργειας, κλιματική κρίση. Άρα θα πρέπει και εσείς να ξέρετε να έχετε ένα πλάνο προς τα που βαδίζετε. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τους οργανισμούς οι οποίοι υπάρχουν, αλλά ακόμα και τα βασικά ενισχύσεις δεν κατάφεραν να σας δώσουν. Είναι πολλά λεφτά που είναι δικά σας και έχουν μείνει αδιάθετα με ευθύνη της κυβέρνησης. Και είναι σωστό το ερώτημα. Εμείς έχουμε βάλει ένα πλαίσιο, το οποίο είναι πλαίσιο σχεδιασμού. Το ΕΛΓΑ το έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ και θέλουμε να τον υποστηρίξουμε. Δεν υπάρχει ούτε καν ο κόσμος να το τρέξει. Δημόσιο, το ξαναλέμε. Εκεί πέρα θα πρέπει να μείνει στην αρχική. Θέλει ενίσχυση και θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα όσα έχουν προκύψει τελευταία 20 ετία. Για να είμαστε σωστοί. Ναι, τόσο με κλιματικές κρίσεις. Όλα αυτά. Θέλει μια επικαιροποίηση να σας βοηθήσουμε. Και θέλει σχεδιασμό. Θα πρέπει να υπάρξει κεντρικός σχεδιασμός και είναι αυτό που λέμε. Σχεδιασμός, να ξέρουμε, να αναγνωρίσουμε τις κρίσεις που έρχονται, που είναι αδυναμίες μας και να είμαστε δίπλα σας. Είμαστε συνεργάτες. Και υπάρχουν εργαλεία τα οποία πρέπει να λειτουργήσουν. Αυτός είναι ο βασικός μας στόχος. Λοιπόν, συμφωνώ όπως τα είπε ο γιατρός, ο σύντροφος Τσίμαρης. Κοιτάξτε, εμείς τι πιστεύουμε. Καταρχάς, εμείς ερχόμαστε εδώ πρώτα για να σας ακούσουμε και δεύτερον γιατί όσο μπορούμε θέλουμε να δοθεί δημοσιότητα στα αιτήματά σας και με το δικό μας τον αγώνα. Έτσι, γιατί εν κρυπτό δεν γίνεται τίποτα. Έτσι, πρέπει να δοθεί δημοσιότητα και δημοσιότητα που πρέπει. Εγώ προσωπικά θέλω να σας πω, παρότι πολλές φορές λένε πού ξέρει ο Δονής, ας πούμε, που είναι συνταγματολόγος. Εγώ έχω δουλέψει σε χωράφι, ήταν παππούς μου αγρότης, όλη η οικογένειά μου είναι αγρότες και ξέρω επειδή μιλάω ότι η κατάσταση είναι απελπιστική. Τώρα, τι συμβαίνει. Δεν θέλω να μπούμε σε μια συζήτηση κοινωνικού αυτοματισμού, δηλαδή να στρέψουμε άλλες κοινωνικές τάξεις εντός των αγροτών ή τους αγρότες της Επίρου εντός των αγροτών άλλων περιοχών. Ας το αφήσουμε αυτό. Πρέπει να πάμε ενιαία και συμπαγώς. Αυτό το οποίο λέει η Νέα Δημοκρατία, ότι δεν υπάρχουν λεφτά, πρόκειται περί ψεύδους. Καταρχάς, τα 563 εκατομμύρια από τις άμεσες ενισχύσεις, τα οποία δεν έχουν δοθεί, είναι καθαρά λόγω αδυναμιών της κυβέρνησης, έτσι και του ΠΚΠ και του τρόπου που έχει δομηθεί το σύστημα. Αυτά τα λεφτά εσάς σας λείπουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή είναι χρήματα τα οποία είναι τα λιγότερα που έχουν δοθεί ποτέ, δοθήκαν για το 23. Έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, του ΕΛΓΑ ο σχεδιασμός δεν κόστιζε για να καλύπτει ανάγκες οι οποίες έχουν προκύψει από την κλιματική κρίση και κάτι ακόμα. Λένε ότι είναι από την ΚΑΠ. Λοιπόν, υπάρχουν δύο απόψεις. Μία λέει ότι είναι από την ΚΑΠ, άρα δεν φταίμε, λέει η κυβέρνηση. Η άλλη λέει είναι από την ΚΑΠ, λέει ο Βιεννάκης, αλλά αυτό είναι προηγούμενος υπουργός. Εγώ έτσι όπως θα βλέπω τα πράγματα και ας το πούμε έτσι στο ευρωπαϊκό το επίπεδο, η ΚΑΠ, η πράσινη μετάβαση, επηρεάζει πάρα πολύ τους αγρότες που έχουν μεγάλους κλήρους. Φαντάζομαι ότι ούτε εδώ έχετε, ξέρω, ούτε
στη στερεά, ούτε υπάρχουν οι μεγάλοι κλήροι που υπάρχουν στην Ευρώπη. Δηλαδή, οι αγρότες στο εξωτερικό, στις άλλες χώρες της Ευρώπης, παραπονούνται και έχουν δίκιο κι αυτοί, αλλά το κάνουν για άλλους λόγους. Γιατί έχουν μεγάλους κλήρους, μεγάλες ιδιοκτησίες και τους επηρεάζει πολύ η πράσινη μετάβαση. Δεν επηρεάζει τόσο η πράσινη μετάβαση εδώ. Είναι καθαρά ζητήματα δικών μας παθογενειών. Και φυσικά συμφωνώ και με τα αιτήματα και για το πετρέλαιο και τα υπόλοιπα. Αλλά δηλαδή, να δούμε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Και στο επίπεδο του ΠΚΠ και του ΕΛΓΑ, ανεξάρτητα τώρα των προσώπων. Έτσι, εγώ λέω κεντρικά κυβερνητικά, γιατί άκουσα και αυτό που είπες. Και ακόμα και το στρατηγικό σχέδιο που κατατέθηκε για την ΚΑΠ ήταν έκθεση ιδεών. Δεν υπάρχει καμία σοβαρή αντιμετώπιση των αγροτών από την κυβέρνηση. Και εγώ σας τα λέω με πολύ έτσι, διάθεση να τα κουβεντιάσουμε. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν έχουν αυτό που είπες, δεν έχουν δημοσιονομικό αποτύπωμα τα μέτρα. Έτσι, τα περισσότερα, θέλω να πω τα περισσότερα. Δεν έχουν δημοσιονομικό αποτύπωμα. Είναι καθαρά θέμα διαχειριστικής ανεπάρκειας και αδυναμιών.